μια καινούργια προσπάθεια να ανοίξουμε έναν διάλογο όσον αφορά κάποιες κοινωνικές κατασκευές και έμφυλες ταυτότητες και το πώς η αυτοέκφραση μπορεί να μας απελευθερώσει. Είναι η Καγκέλα! Και πως γελάει τόσο δυνατά και καλόκαρδα όταν του πέφτουν τα κουνέλια από το καπέλο που δεν μπορείς να μην γελάσεις μαζί του. Ξυπνένος ή γυρίζω κόφω ανάνα Ταχνώ ή λες κόφτια μόναχα από κύμα. Γεια σας! Εγώ είμαι η Τζιντζερέλα και είμαι η πριγκίπισσα. Δεν έχω κάποια δύναμη. Η μητέρα μου, πάντα μου έλεγε ότι η δύναμη που έχω είναι αυτή που κρύβεται μέσα μου και θα την ανακαλύψω μόνο όταν πραγματικά πιστέψω στον εαυτό μου. Στη συνέχεια, για να σας δείξω πώς μπορείτε από όλα αυτά τα σκουπίδια να φτιάξετε πάρα πολλά πράγματα και για εσάς και για τους φίλους σας και για ανθρώπους που δεν μπορούν να τα αγοράσουν χωρίς να χαλάσετε χρήματα, κάνοντας μόνο μια κύκλωση. Άρη, θέλω να μου πεις, έχεις τελικά εσύ δει ποτέ από κοντά αστεροειδή? Όχι, δεν έχω δει ποτέ από κοντά αστεροειδή και η αλήθεια είναι ότι δεν θέλω να δω ποτέ. Οι αστεροειδείς πρέπει να είναι φρικιά τα οποία θέλουν να μας καταστρέψουν. Ένα αστεροειδή! Άμα τύχαινε να είσαι, ας πούμε, πράσινος, θα άλλαζε κάτι αυτό σε σένα? Πάλι ο ίδιος δεν θα ήσουν. Να σου πω την αλήθεια, τώρα που το λες, όντως θα ήμουν ο ίδιος, γιατί όπως και να το κάνεις, εγώ είμαι κούκλος, είτε πράσινος, είτε κόκκινος, είτε κίτρινος, είτε πορτοκαλί, είτε μόβ, είτε μπλε. Διαλέξτε να φτιάξετε μια δικιά σας περσόνα και μπορείτε να σκεφτείτε και ποια είναι η ιστορία του χαρακτήρα που θέλετε να φτιάξετε και να το χτίσετε και στο τέλος θα έρθετε και εσείς να το παρουσιάσετε όπως το κάνουμε και εμείς. Wow! Φανταστικό σου λέω, που λες τώρα, ε! Γεια σας κυρία Δήμητρα! Ναι, ναι! Όχι, δεν θέλει κάποιος άλλος να παρουσιάσει. Δεν το τράβαμε πριν. Κανένας γονέας θέλει να παρουσιάσει. Στο κεφάλι σου πρέπει να το Ναι. Θα περνάς μέσα από τους τοίχους. Θα περνάς μέσα από τους τοίχους. Τι να πας.